Hello and welcome to Greece. Here in Greece, no democracy, only Mitsotakis. Mitsotakis is the king, our king. Until death comes apart. Μου ζαλίσατε το πάνω κεφάλι με μηνύματα ότι εξαφανίστηκες επειδή κέρδισε ο Μητσοτάκης. Καλά, δεν έχετε δει, εδώ και 15 μέρες δεν έχω ανεβάσει τίποτα, το κανάλι μου έχει ποινή. Χάσαμε. Τι ψηφίσατε, ρε μαλουάκες, 40%. Πίστευα ότι θα κερδίσει ο Μητσοτάκης, αλλά όχι και τόσο πολύ. Όποιον και να ρωτήσεις, όποιον και να δεις και να ρωτήσεις τι ψήφισες, ποιος τον ψήφισε, σου λέει, εγώ δεν ψήφισα, εσύ ψήφισες. Όχι, ποιος τον ψήφισε, ρε φίλε, και πήρε 40%. Για εξηγήστε μου. Τώρα βλέπω στην τηλεόραση, φωνάζουν πολιτικούς αναλυτές για να αναλύσουν το αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται πολιτική ανάλυση, αλλά κανονικά θα πρέπει να καλέσουν ψυχίατρο να δουν όλους αυτούς που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκης. Κατέβηκε μόνος του στις εκλογές και πήρε 40% το θηρίο. Ο μεγάλος του αντίπαλος ποιος ήτανε? Ο Κασιδιάρης και το Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Αφού τον έβγαλε στην άκρη, έτσι, δεν είχε αντίπαλο. Ποιος ήτανε αντιπολίτευση? Το καμένο χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Ο πρώτη φορά αριστερά, ο Go Back Mr. Merkel, το ναι που το έκανε όχι, Κολοτούμπας και φυσικά το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας. Ο λαός στο Τσίπρα έδωσε μια ευκαιρία στο παρελθόν, παρά τις διαφωνίες που είχε με την υπόλοιπη πολιτική που έχουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα μουσκεψε, τα έκανε χάλια. Τέλος, δεν του ξαναδίνει άλλη ευκαιρία. Και φάνηκε σε αυτές τις εκλογές. Έτσι. Άμα ρωτήσετε τα παππούδια και τις γιαγιάδες για το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα σας πούνε? Ποιο να ψηφίσω, αυτόν τον άθρησκο? Αυτό που λέει για τους γάμους των... Οπότε, είμαστε ένας λαός, έτσι, που η πλειοψηφία είναι υπέρ του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Από τα κόμματα που κατέβηκαν, ποιο θα ψήφιζαν? Νέα Δημοκρατία. Σου λέει, τουλάχιστον αυτοί είναι σοβαροί. Έχουν μια εμφάνιση. Για πείτε μου πώς είναι η πολιτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας 200 κιλά με την κοιλιά μέχρι κάτω. Καλά, οι γυναίκες τις διακρίνεις, δεν τις διακρίνεις. Είναι γυναίκα, είναι άντρας. Είδα κάτι που πήγαν και ψηφίσανε με κοντά μαλλιά, κάτι t-shirt, κάτι σορτσάκια, σχεδόν άπλητες. Ξέρετε, φίλοι, τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία έχουν μια σοβαροφάνεια, μια εμφάνιση. 40%. Θα αναρωτιέστε από πού κάνω αυτό το βίντεο. Βλέπετε και τη θάλασσα πίσω μου. Έχω μετακομίσει, έχω έρθει Παναμά, έχω κάνει τα χαρτιά μου, περιμένω τη βίζα. Άμα με δεχτούνε, θα μείνω εδώ. Δεν επιστρέφω πίσω. Άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη και με πλειοψηφία δεν θα χρειάζεται καν να συγκυβερνήσει. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Τι πολιτική ανάλυση να κάνουμε? Ποιοι ψήφισαν Μητσοτάκη? Έτσι. Όλος ο πατριωτικός χώρος.
Έτσι, έφτιαξε το φράγμα πάνω στον Εύρο, προσφέρει ασφάλεια, έχει προσλάβει 1 εκατομμύριο ειδικούς φρουρούς. Έτσι, όλοι αυτοί είναι πολύτεκνες οικογένειες. Τι θα ψηφίσουν όλοι αυτοί? Νέα Δημοκρατία, σου λέει, έβαλε το παιδί μου για δουλειά. Πανδημία, έκλεισε τα μαγαζιά. Πόσα εκατομμύρια έδωσε σε όλους τους επιχειρηματίες? Τι θα ψηφίσουν αυτοί? Τι ψήφισαν? Νέα Δημοκρατία. Τι θα ψηφίσουν? Η ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει, να μας κλείσουν, να μας κάνουν, να μας δείξουν. Ανέβηκε και το ΠΑΣΟΚ και πανηγυρίζει 7%. 8, πόσο πήρανε? Χαμός. Τι κάνουμε τώρα, θα μου πείτε? Έλα μου ντε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Μου γράφατε στα σχόλια, θα αλλάξει τίποτα, θα κάνει, θα δείξει τελικά. Όχι, δεν αλλάζει, αλλά χειροτερεύει η κατάσταση. Κατεβαίνει μόνος του και βγαίνει πρώτος. Να δούμε πώς θα πάει, τι θα πάει στο μεταξύ. Πήγατε, ψηφίσατε κανονικά? Εγώ στο σπίτι είχα τουλάχιστον καμιά δεκαριά φακέλους που μου είχαν δώσει, που ήρθαν στα χέρια μου, με έτοιμα ψηφοδέλτια. Έτοιμος ο Σταυρός, ένας στο συγκεκριμένο υποψήφιο από το συγκεκριμένο κόμμα, ήταν έτοιμο για να μην μπερδεύεσαι και να κερδίζεις χρόνο. Σου λέει, πάρτο και πήγαινε. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Είχα πάει στο εκλογικό κέντρο που ψηφίζω και ήταν μπροστά μια θιά με κοντό μαλλί, 200 κιλά, και ήταν δύο πιτσιρίκια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, πρέπει να ψήφιζαν για πρώτη φορά. Και τους είχε πάρει τώρα η μάνα του, ήταν λογικά. Τη Νέα Δημοκρατία έχει το ψηφοδέλτιο. Να σου πω, λέει, εδώ, λέει, βάζουμε σταυρό σε αυτόν και σε αυτόν, έτσι. Δύο βάζεις, το βάζεις μέσα στο φάκελο, το κλείνεις καλά-καλά, πηγαίνεις και το ρίχνεις μέσα, εντάξει. Τα πιτσίρικα κοιτάγανε. Δεν λέγανε τίποτα, δεν είχαν άποψη. Ό,τι πει η μαμά. Με εκνεύρισε λίγο, αλλά τι να της πω, τι να κάνω θέμα. Να με πάνε και μέσα. Αυτά. Μπερδεμένος, να σου πω κάτι, και οι συγγενείς και οι φίλοι που μιλούσα, ειδικά τα άτομα μεγάλης ηλικίας, μπερδεμένοι. Τι να ψηφίσουμε, σου λέει, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, όχι, γιατί έχει όλα αυτά τα παράξενα με τους μετανάστες, με τους ομοφιλόφιλους, με τους γάμους. Οπότε οι περισσότεροι κατέληξαν Νέα Δημοκρατία. Πανηγυρίζουν στη Νέα Δημοκρατία, μου έχουν στείλει και οι δικοί τους κάτι μηνύματα. Α, ω, τι έχεις να πεις τώρα, σας κάναμε, σας δείξαμε. Εντάξει. Να σου πω κάτι, τον Κασιδιάρη γιατί δεν τον αφήνετε ελεύθερο να κατέβει στις εκλογές? Τι τον φοβάστε? Ο μοναδικός αντίπαλος που έχει ο Μητσοτάκης αυτός είναι. Αλλά τον βγάζουμε στην άκρη και κατεβαίνουμε μόνοι μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου και τα άλλα τα κόμματα που του τρώνε, έτσι. Οπότε, ποιος θα κέρδιζε? Μητσοτάκης forever. Μητσοτάκης is our king. Θα αλλάξει τίποτα στις επόμενες εκλογές? Προφανώς όχι. Το θέμα είναι πόσους θα βγάλει. Φαντάζεσαι Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία που λένε τώρα πάμε αυτοδυναμία και πάμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα? Φαντάζεστε τι έχουν να μας κάνουνε? Ετοιμαστείτε να φεύγουμε όλοι από τη χώρα. Δεν θα μείνει τίποτα. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Μπορείτε να την γράψετε ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Θα δούμε τώρα και τι βίντεο θα κάνω στην πορεία, γιατί πλέον ο άνθρωπος κατεβαίνει μόνος του. Σόλο.
δεν έχει αντίπαλο, οπότε να δούμε τι θα βρούμε να σχολιάσουμε. Ίσως να σταματήσω να ασχολούμαι και με την πολιτική, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν αλλάζει τίποτα. Η ποινή μου έληξε, συνεχίζω κανονικά για όσο ακόμα με αφήσουνε, οπότε από σήμερα, από απόψε θα τα λέμε καθημερινά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.